Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον πολιτισμό μέσα από τη μουσική και τις παραδόσεις γεύτηκαν οι χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν την εκδήλωση της Πανυπηρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Μια παράσταση που καθήλωσε το κοινό με σπουδαίους ερμηνευτές, εκατοντάδες χορευτές, θεατρικά δρόμενα και βιντεοπροβολές, αναδεικνύοντας έτσι την υλική και άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου. Ένα ταξίδι στο μύθο, στην πραγματικότητα και στην ιστορία της Ηπείρου από την αρχαιότητα ως σημέρες μας, που μας αποκαλύπτει τις διαστάσεις του αρχαίου, του βυζαντινού, του νεότερου και του σύγχρονου πολιτισμού της. Από το αρχαίο θέατρο της Δωδόνης και το Ιερό Μαντίο, την αρχαία Νικόπολη και τον μυθικό Αχαίροντα, μέχρι τα θαυμαστά τοξωτά ηπειρώτικα γεφύρια, τη λίμνη των Θρύλων και την Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων, την ξακουστή μουσική παράδοση του Πογονίου, του Ζαγορίου, των Τζουμέρκων, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας. Ο σκηνοθέτης παράστασης Αντώνη Τσάβαλος κατάφερε να αναδείξει μέσα από αυτή τη μοναδική εκδήλωση την υπέρλαμπρη ηπειρώτικη δημιουργία, τον ζηλευτό υλικό και άειλο πολιτισμό της που εκτείνεται στους αιώνες της ιστορίας της. Thank you.
Παρόντες οι σπουδαίοι μουσικοί Πετρολούκας Χαλκιάς, Νίκος Φιλιππίδης, Γρηγόρης Καψάλης, Ναπολέοντας Δάμος, Σταύρος Καψάλης, Γιώργος Κοτσίνης, Σάβας Κιάτρας, Αντώνης Κυρίτσης, Γιάννης Παπακώστας, Κώστα Τζίμας, Μάκης Κιάμος, Παγών Αθανασίου, Δημήτρης Σιφαντής, Θωμάς Κωνσταντίνου και άλλοι. Επισκηνής και οι υπόλοιπες τέχνες, τις οποίες εκπροσώπησαν οι Γιώργος Αρμένης, Παντελής Παπαδόπουλος, Ρινιό Κυριαζή, Νίκος Αρβανίτης, Θεοδόρας Χιάρκου, Βασίλης Χιάφης, Τάσος Νούσιας, Νίκος Βερλέκης, Λάμπρος Γραμματικός, Ρινιό Μπάλκου Παπαδοπούλου, Στέλιος Θεοδόρου.